Το πρωί σηκωνόμαστε. Μέχρι που το βράδυ θα πάμε σπίτι μας και θα κάνουμε χίλιες δουλειές. Οι άντρες στις δουλειές, οι γυναίκες στο σπίτι και ούτω καθεξή. Μέχρι το βράδυ, πού αναθέτουμε τον εαυτό μας, στον εαυτό μας. Όλες τις δουλειές. Για προσευχή. Εκεί είναι το λάθος. Μπορεί να λέμε και πρέπει το πρωί να ανοίξουμε το βιβλίο αυτό. Να θυσιάσουμε 5-10 λεπτά για τον Κύριο, ενώ θυσιάζουμε για άλλους χώρους και για... και να μην πω... Μπράβο, ώρες πολλές. Λοιπόν, 10 λεπτά και να διαβάσουμε ένα κείμενο. Και αυτό το κείμενο, με τη δίψα που θα το διαβάσουμε, για το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, διότι το ύστερα ο άνθρωπος δεν το ξέρει. Σίγουρο. Το ύστερα. Και ας προγραμματίζει και ας λέει και αλλιά. Δεν το ξέρει. Ξαφνικά χάνεται. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος. Είχε προγραμματίσει τόσα πράγματα να κάνει και έφυγε. Ποιο αφρονόλατα, τι είμαστε και το βράδυ λέει. Και ο Κύριος και οι πατέρες, μάλλον έχουν ερμηνεύσει σωστά το λόγο του Θεού και λένε, άκουσε λέει παιδί μου, το σήμερα να δοξολογήσει, το τώρα. Τώρα και το ύστερα άστο, διότι υπάρχουν κινδύνοι, διότι αν δεν είσαι τώρα έτοιμος, καλή μόνο σου. Ή ο Κύριος όταν βαπτίστηκε και από το θαλαντάριο όρος που πήγε και επειράχτηκε να κάνει το πρώτο του κήρυγμα. Ποιο ήταν το πρώτο του κήρυγμα? Τρεις λέξεις το πρώτο του κήρυγμα. Το ξέρετε? Το ξέρετε όλοι, αλλά δεν σας πάει. Μετανοείτε γάρ, ήγη και η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Όχι αύριο και μεθαύριο και έχω καιρό και αυτά. Αυτά όχι. Διότι πολλές φορές μας τηλεφωνάνε και παίρνουμε τηλεφωνία. Ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος που ήμουν έπρεπε κοντά του. Άραγε ο φόβος για να φύγουμε από τη ζωή αυτή είναι εύκολος. Όπως είναι, όπως θα φύγουμε. Τη μεγάλη εβδομάδα υπάρχει ένα τροπάριο που ακούει, που το ξέρετε εσείς οι γυναίκες που έχετε τα βιβλιαράκια και καθόσατε και το σχολιάζετε, το βλέπετε και με την εκκλησία και με τον ιερέα επικοινωνείτε εκείνη τη στιγμή όμορφα. Ποιο? Αυτό που λέει τον Ιφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένο. Και κοσμημένο. Και ένδυμα ουκ έχω. Και ένδυμα ουκ έχω εν αυτό. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής. Λοιπόν, άραγε. Αν δεν πάμε στο Κύριο να μας τη λαμπρύνει, να μας την κάνει καινούρια, να μας την κάνει με πίστη, με ελπίδα, να πατάμε ιερά. Ποιος άραγε άνθρωπος επί τη γη έχει το χάρισμα αυτό πλην το Χριστό? Έρωτο. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Βλέπετε, βλέπετε ότι για αυτή τη σάρκα, τόσο πολύ την αγαπάμε όλοι μας και τι δεν κάνουμε. Για να την έχουμε και να την χαιρόμαστε. Αλλά μια μέρα τη χάνουμε. Και όμως μέσα στη σάρκα μας υπάρχει κάτι αθάνατο. Η ψυχή. Η ψυχή. Για αυτή την ψυχή που κάποτε θα την παραδώσουμε, τι κάνουμε? Ιδού το ερώτημα και η απορία. Η κάθε μία σας, επειδή δεν υπάρχουν άλλες πολλοί, η κάθε μία σας κι εγώ, ας δει τον εαυτό του μέσα και ας αναθεωρήσει ακριβώς, διότι πάντοτε εφόσον είμαστε στη ζωή ευκαιρίες έχουμε για να ετοιμαστούμε. Για να ετοιμαστούμε. Αγάπη, πρώτα απ' όλα αγάπη. Για να δω πιο κάτω. Και στο σημείο αυτό που λέει ο Σαμαρίτης, κοίταξε το. Του Σαμαρίτους είχαν στην άκρη οι Ισραηλοί. Του θεωρούσαν αμαρτωλούς. Ούτε ο Χριστός πάτησε εκεί. Του λέει και σε κάποιο σημείο. Μη πηγαίνετε πάνω να μην διδάξετε του Σαμαρίτες. Και όμως ο Σαμαρίτης που τον είχαν για τελευταίο, είχε την αγάπη στο Θεό, γιατί ήταν όλο το Θεό, το πιστεύαν όλοι. Και είδατε τι έκανε. Ενώ ούτε ο ιερέας, ούτε ο άλλος το έκανε αυτό καλό. Επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα αυτό, όχι, απλώς ήθελα να απαντήσω ότι νομίζω ότι ο Χριστός διάλεξε ακριβώς το Σαμαρίτη για να τους δείξει ότι θα πρέπει και τους εχθρούς μας να βοηθάμε. Εκεί ήταν το κουμπί, νομίζω. Γι' αυτό διάλεξε το Σαμαρίτη και διάλεξε το γείτονα,
τον ιερέα, τον τέτοιο, γιατί τους φίλους μας, τους δικούς μας, τους βοηθάμε, να βοηθάμε τους εχθρούς μας. Αυτό είναι το... Σας έχω δει πολλές φορές στην εκκλησία, αλλά δεν ξέρω το μικρό σας όνομα. Πόπι με λέει. Πόπι, λοιπόν, Πόπι. Έχω να πω κάτι πάνω στη νομή Πόπι. Και σε νομή όλους εδώ. Νομή όλες εδώ. Ότι υπάρχει και η καλή Σαμαρίτιδα. Ναι, πιστοποιηγάδι που του πήγε. Εκεί τώρα τι βγαίνει, του φωνάζει, λέει, τι σχέση έχω εγώ με σένα. Και όταν λέει πήγαινε στον άντρα σου, πάνε του πει ότι να έρθει να μου δώσει και να μου αντλήσει το νερό, λέει αυτή, άντρα δεν έχω. Λέει, πέντε έχεις. Δίκιο, έξι, και μετά κατάλαβε αυτή γιατί κάτι είχε ακούσει και λέει μήπως είσαι ο προφήτης, ο ερχόμενος, ο Μεσσίας και λέει ναι. Και τότε η γυναίκα αυτή επειδή δεν ξέρουμε το όνομά της, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη την έχει βάλει Φωτεινή. Ναι. Γιατί την έχει βάλει Φωτεινή, γιατί φωτίστηκε. Προσέξτε τώρα, αυτό το φως που πήρε, τι το έκανε. Και το παιδί στο χωριό της και ήρθαν όλοι. Παντού. Άρα και εμείς πρέπει να μεταδώσουμε. Είμαστε οικονομένοι. Και λέει πώς θα φτάσει. Εγώ θα πιω νερό της. Μα πώς λέει θα πεις νερό. Αφού εδώ το πηγάδι που κάνει ο Ιακώβ, λέει ο πατέρα μας Ιακώβ, είναι πολύ βαθύ. Ναι, να μην μείνουμε. Εγώ θα σου δώσω από το νερό τη ζωή σε εσύ. Μετά έχουμε ένα μοντέλο άλλο. Το μοντέλο της αδιαφορίας που περάσανε οι δύο, ένας ιερεύς και ένα Λεβίτη που είναι και αυτό τη Εκκλησία μέσα. Κατά κάποιο τρόπο, όπω είναι. Ναι, ο Λεβίτη. Έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Διάκονο. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Η αδιαφορία. Σήμερα άραγε υπάρχει αυτό που λέγεται αδιαφορία. Βεβαίω. Ναι. Υπάρχει, λέει. Ναι. Άραγε ο λόγο του Θεού ήταν για τότε ή είναι διαχρονικό μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Ήξερε γιατί τον έγραψε ο κύριος, όχι να με τον έγραψε, δεν τον αλλά έκανε προφορικό τον λόγο, τον έκανε πράξη και οι Απόστολοι με τους Ευαγγελιστές τον εγράψανε και έμεινε αυτό το αθάνατο του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι σήμερα η αδιαφορία μαστίζει και εγώ θα πω κάτι άλλο. Ξέρω ανθρώπους, δεν θέλω να ονομάσω, ξέρω όπως ξέρετε κι εσύ, ενώ έχουν μία σχετική φιλία, επικοινωνία, όταν σε κάποιο φίλο, σε κάποιον ένα με γείτονα, του να με δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, μία δοκιμασία, ο άλλος αντί να πάει κοντά του, τότε δείχνει την πλήρη αδιαφορία για να τον αφήσει να εξοντωθεί, να χαθεί. Όπως ο άνθρωπος αυτός που είχε χτυπηθεί και άκουγε τα βήματα, και μέσα του πώς ξέρει τι θα και να μην τι θα λέγει. Περνάει άνθρωπος, κάποιος θα έρθει. Και τα βήματα φεύγανε. Και να έχουμε συνανθρώπους μας, να ξέρουμε το πρόβλημα, να ξέρουμε το τι ακριβώς που συμβαίνει. Και να μην έχουμε συμμετοχή και να είμαστε αδιάφοροι κι εμείς που μπαίνουμε στον χώρο της Εκκλησία, να πω τη λέξη Εκκλησία. Εκκλησία είναι γένους θηλυκού. Και σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτό το χώρο για να αναγεννηθούμε. Ο Λόγος του Θεού αναγεννά τον άνθρωπο. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε αναγεννημένοι. Όχι στο λόγο. Να προσπαθήσουμε στις πράξεις. Να κάνουμε μία πράξη. Την άλλη μέρα θα κάνουμε δύο. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Άραγε η μάνα για να μεγαλώσει το παιδί της ή τα παιδιά της, πόσες πράξεις κάνει καθημερινά. Εγώ θα πω εκατομμύρια και μέχρι να τα φέρει σε μία ηλικία δισεκατομμύρια. Η μάνα πονάει για τα παιδιά που τα βλέπει ότι... Κλείστο, αυτό που είναι νεϊκό, πώς κλείνει. Ακούω σιγά σιγά που και μιλάει. Κάνει πρίζα πάνω. Λοιπόν, και λέω, η μάνα, ενώ βλέπει τα άλλα τα παιδιά, όχι τα δικά της, και τα συμπονεί, και λέει, τα παιδιά αυτά που έχουν το πρόβλημα, ενώ αν ήταν τα δικά της παιδιά,
πέφτει πάνω στο πρόβλημα, μάχεται, δίνει τον αγώνα της, κόστος, ταλαιπωρίες και οτιδήποτε, και αν είναι καλοπισμένη τα χάνει και αυτά για να θυσιαστεί για τα παιδιά της, και η μάνα το έχει δείξει. Για προσέξτε όμως, η Εκκλησία μάνα, η Παναγία μας, δεν θυσιάζεται και δεν δίνεται για το παιδί της, δίνεται για όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά. Όχι μόνο για το δικό της, όπως η μάνα για το δικό της, για τα δικά της. Για όλα. Άρα είναι μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε φανελιά, πλατιά, στους τέσσερις ορίζοντας του κόσμου, ότι η πλατιτέρα των Ιωαννών, η Παναγία μας, αν θα την επικαλεστούμε, θα είναι πάντοτε κοντά μας. Και λέω εγώ, πόσες φορές τη μελετάμε καθημερινά στα χείλη μας, τι λέμε στην Παναγία για το πρόβλημά μας, για τα παιδιά μας, για τη ζωή που κάνουνε, και η Παναγία είναι σκέπη, πάντοτε σκεπάζει. Και μεσάζουσα. Και μεσάζουσα, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πόσο την παρακαλάμε, βλέπουμε εδώ ότι για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα, για να είμαστε κι εμείς χρήσιμοι και να μην είμαστε αδιάφοροι σαν τους αδιάφορους, πρέπει να έχουμε συμμετοχή και έξω και από το δικό μας χώρο. Γιατί, επειδή ήμουν τυχερός, γνώρισα 2-3 Αγίους ανθρώπους και είδα ποιο. Την αγάπη που είχανε, δεν τη δίνανε μεμονωμένα σε έναν άνθρωπο 2-3, την δίνανε πλατιά, φαρδιά σε όλους. Και κάνω την ερώτηση σε έναν Άγιο, να μην πω όνομα, έχει κοιμηθεί, αλλά να μην πω όνομα. Γιατί λέω, όποιος έρχεται, δίνεστε, λέει, τι θα να δεις, λέει, ή σε αυτόν εγώ, ή στον άλλον, όλοι είναι εικόνες του Θεού. Και την αγάπη προς την εικόνα του Θεού, πάντοτε πρέπει να την δίνω. Έχουμε καταλάβει εμείς ότι οι συνανθρωποί μας είναι εικόνα Θεού. Και τι πρέπει να κάνουμε, πόσο πρέπει να σκύψουμε, να δούμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στον συνανθρωπό μας, να μην είμαστε αδιάφοροι. Και η αδιαφορία αυτή να σταματήσει. Αφορώ ένα μικρό παράδειγμα. Πολλές φορές χτυπάει ένας άνθρωπος στην άνθρωπο πάνω. Σταματάνε 2, 3, 5 για να δούνε τι συμβαίνει. Μόλις ακούνε το 100 και έρχεται, σηκώνει φωνή. Και λέω σε κάποιον, άνθρωπέ μου, ήσουν να με, εδώ που χτύπησε ο άνθρωπος, κάτσε να δω, τι λέω, να μπλέξω. Θα το κάνω πολύ. Να μπλέξω. Μα αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μπλέξει που να με χτύπησε. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ στη θέση του. Να πει και αυτό, να μπλέξω. Πάντως μου έρχεται ένα τέτοιο πολύ μηχάνη στα μάτια μου. Βγαίνω με την ευκαιρία να ζητάω μια μεσημερίδα. Με τη εφημερίδα που πέφτει το μηχανάκι απάνω. Περνάει το τιμούρι του. Έτσι. Τα μάτια του πεταχτήκαν. Το παλικάρι φεύγει και πέφτει στη γωνία. Άνοιξε το κεφάλι του. Τώρα τι να κάνω, έπεισε το κεφάλι του παιδιού και το κράταγα έτσι για το αίμα. Ύστερα του πήρε ένα φορτηγό και του δύο και του πήρε στο ζάνι. Αλλά ζήσανε όμως αίμα. Εύχομαι. Αλλά ήταν μια μεγάλη αυτή όμως, μια μεγάλη λαχτάρα αυτή. Επειδή αλλά δεν το φοβήθηκα καθόλου. Τον τρόπο που αλλά είδα πως έγινε όμως. Με τον τρόπο που το είπατε, έχω να πω κάτι εκεί. Ότι επειδή το έχω να με αισθανθεί εγώ το λόγο. Τώρα εύχομαι και εσείς να το έχετε αισθανθεί. Όταν κάνουμε μία πράξη προς τον συνάνθρωπό μας, γιατί σε μία στιγμή και αυθόνητα προσφέρουμε τον εαυτό μας και ολοκληρώνουμε την πράξη, μετά την πράξη, πώς αισθανόμαστε? Καλά αισθάνθηκα, αλλά τώρα που έμαθα για το έτσι φοβάμαι να βάλω το χέρι μου στο αίμα όμως. Να πω την αλήθεια του Θεού, Τότε πασανίστηκα όλοι. Αν δεν έχετε πληγή, δεν κολλάτε. Κολλάει, λέει. Μόνο το αίμα κολλάει πάρα πολύ και ένα τέταρτο. Το αίμα με αίμα. Και ένα τέταρτο, άμα πέσει κάτω, αν δεν ρίξει χλωρίνη, δεν φεύγει το μικρόβιο αυτό. Ξέρω που σας λέω. Να το ξέρετε πάρα πολύ. Όχι. Αν πέσει πάνω σε αίμα. Να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, λίγο. Γιατί η ώρα πέρασε. Έχουμε και το τελευταίο μοντέλο του αχθροφόρου.
τι σημαίνει αυτό. Αυτός που θα μεταφέρει.